Κοιτάξτε, η εξελίξη της Σύνοδου Κορυφής επιβεβαιώνει μια βασική εκτίμηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζεται από ισχυρούς ανταγωνισμούς. Προϋπήρχαν της πανδημίας και εκδηλώνονται τώρα με πολύ μεγαλύτερη ένταση λόγω και της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι ανταγωνισμοί είναι άσχετοι με τα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης, άρα και του ελληνικού λαού. Με ποια εννοία, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή ανταγωνίζονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός ποια κράτη θα σηκώσουν, για να το πούμε έτσι, το βάρος της κρίσης και αφετέρου ποιοι όμιλοι, ποιον κλάδων, ποια λόμπι θα βγουν ενισχυμένα μέσα από τα διάφορα πακέτα ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί το λέμε, δηλαδή, και γιατί το λέμε. Το λέμε γιατί οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν μια πείρα που ήδη έχει ο λαός μας. Αυτό που λέει για παράδειγμα η Κομισιόν, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει τζάμπα γεύμα. Ποια είναι η πληρωμή? Η πληρωμή είναι σκληρά αντεργατικά μέτρα. Είναι ευρωπαϊκά εξάμεινα, είναι ασφιχτικός έλεγχος για το πώς υλοποιείται η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και το από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Οπότε λέτε ότι οι μεταρρυθμίσεις που θέλουν να επιβάλλουν θα κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Προέρχονται από τα χρήματα του ελληνικού λαού, των ευρωπαϊκών λαών και καταλήγουν στις τσέπες μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και στα επενδυτικά του σχέδια. Άρα ο λαός μας δεν έχει να περιμένει θετικές εξελίξεις από αυτά τα παζάρια. Αντίθετα, έχει να περιμένει θετικές εξελίξεις μόνο αν βγει στο προσκήνιο και διεκδικήσει αυτά που του στερούν, που γίνονται όλο και περισσότερα μέρα με τη μέρα, για να εξασφαλιστεί η θωράκιση της κερδοφορίας των λίγων. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε μετατροπή, η απόφαση της κυβέρνησης Ερντογάν για μετατροπή της Αγίας Σοφιάς από ένα μνημείο πολιτικής κληρονομιάς σε τζαμί είναι ένα σημείο κλιμάκωσης της τουρκικής επιθετικότητας. Όπως είναι προκλητική αυτή η απόφαση, έτσι προκλητικές είναι και οι διάφορες δηλώσεις, οι γλυκανάλατες, επιτρέψτε μας να πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, και εκτιμούμε ότι σαν απόφαση είναι τέτοια που διεγείρει το εθνικιστικό και το θρησκευτικό μίσος και στις δύο μεριές του Αιγαίου. Από αυτή τη σκοπιά έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι μέσα στην Τουρκία υπάρχει ένα κόμμα που καταδίκασε αυτή την απόφαση. Και είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Δεύτερον, υπάρχει ένας δεδομένος και συγκεκριμένος στόχος από τη μεριά της Δύσης που λέτε, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο οποίος στόχος ποιος είναι? Είναι να διατηρηθεί η Τουρκία προσκολλημένη στο ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κόβοντας τις παρτίδες της με τη Ρωσία. Σε αυτό το στόχο έχει συνομολογεί και συμφωνεί και οι ελληνικές κυβερνήσεις, όχι μόνο η σημερινή και η προηγούμενη. Και αυτός ο στόχος πιστεύουμε ότι βάζει σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Επανέρχεται όλο και πιο έντονα τελευταία ένα δίλημα που αναφέρει συνεκμετάλλευση και συμβιβασμός ή κλιμάκωση και θερμό επεισόδιο. Εμείς κατά τη γνώμη μας το δίλημα αυτό είναι ψευδεπίγραφο και από τις δύο μεριές του. Αφενός μεν, γιατί ένα θερμό επεισόδιο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για να έρθει μια λύση εντός πολλών εισαγωγικών με τη διαιτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ και να φέρει τη συνεκμετάλλευση, η οποία είναι αρνητική εξέλιξη για τους λαούς της περιοχής και για τον ελληνικό λαό. Αφετέρου δε, μια συμφωνία ανάμεσα σε ενεργειακούς κολοσσούς ουσιαστικά για την εκμετάλλευση των κεντασμάτων της περιοχής είναι τέτοια που έχει από μόνη της μέσα τα σπέρματα της επόμενης σύγκρουσης. Άρα αυτό που χρειάζεται τώρα για να δει ο λαός μας καλύτερες μέρες, το πρώτο βήμα είναι να δυναμώσει τον αγώνα του ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το πρώτο βήμα. Έχουμε εντελώς διαφορετική οπτική, γιατί κατά τη γνώμη μας είναι εκτός πραγματικότητας η θέση ότι αυτές οι συμμαχίες, δηλαδή το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζουν ή μπορούν να διασφαλίσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και είναι μια θέση η οποία επιβεβαιώνεται σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις όλων των υπόλοιπων κομμάτων. Κατά τη γνώμη μας, η επιθετικότητα της τουρκικής κυβέρνησης και της τουρκικής αστικής τάξης τροφοδοτείται από το ΝΑΤΟ, τροφοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα από δηλώσεις που είδαν την προηγούμενη εβδομάδα από τον κύριο Μπορέλ, ότι μιλάμε για διαφιλονικούμενα ύδατα. Δεν νομίζω ότι αυτή η θέση εκφράζει ή ταυτίζεται, ας πούμε, με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και γι' αυτό επιμένουμε ότι είναι προτεραιότητα, είναι πρώτος στόχος και χρειάζεται ετοιμότητα για να δυναμώσει η πάλι ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτούς τους σχεδιασμούς που έχουν τεράστιους κινδύνους για την ειρήνη, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και προφανώς για τη ζωή του ελληνικού και των γειτονικών λαών.